Στην τελική ευθεία έχει εισέλθει το άνοιγμα τη ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Market Pass. Η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει στι 20 Φεβρουαρίου, ενώ η περίοδο υποβολή αιτήσεων εκπνέει στι 15 Μαρτίου, χωρί να αποκλείεται, εφόσον χρειαστεί, να δοθεί παράταση μέχρι τα τέλη του ίδιου μήνα. Όσοι αποφασίσουν να δηλώσουν τραπεζικό λογαριασμό μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα Προφανώ όπου θέλουν, αλλά το ποσό θα είναι μικρότερο κατά 20% σε σχέση με την ψηφιακή μορφή τη ενίσχυση, μέσω τη οποία τα χρήματα αξιοποιούνται συνολικά ή εν μέρη σε καταστήματα τροφίμων, φούρνου και ψηλικά τζίδικα. Υποβάλλονται αιτήσει ως 15 Μαρτίου σε ειδική εφαρμογή στην ψηφιακή πύλη του δημοσίου gov.gr. Ο δικαιούχο επιλέγει ψηφιακή κάρτα αγορών ή πίστοση των χρημάτων στον τραπεζικό του λογαριασμό. Η είσοδο στην εφαρμογή γίνεται με κωδικού TaxiNet, ακολουθεί επικαιροποίηση στοιχείων και επιλογή πίστοση σε τραπεζικό λογαριασμό ή ψηφιακή χρεωστική κάρτα. Γίνονται οι διαδικασίε για έκδοση ψηφιακή κάρτα και πίστοση σε τραπεζικό λογαριασμό και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτηση Πολιτών, τα γνωστά ΚΕΠ, από πιστοποιημένο υπάλληλο κατόπιν σχετική αίτηση του φυσικού προσώπου δικαιούχου. Οι πληρωμέ για όσοι υποβάλλουν αίτηση ενίσχυση με έκδοση ψηφιακή χρεωστική κάρτα έω Φεβρουάριο, η ενίσχυση για το Φεβρουάριο και το Μάρτιο θα πιστοθεί μέχρι τι 3 Μαρτίου. Για αιτήσει που θα υποβληθούν ως 15 Μαρτίου, τα νοικοκυριά θα λάβουν την ενίσχυση το Φεβρουάριο και το Μάρτιο ως τι 20 Μαρτίου. Για όλους του δικαιούχου που έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυση με έκδοση ψηφιακή χρεωστική κάρτα, η ενίσχυση των μηνών Απριλίου, Μαου, Ιουνίου και Ιουλίου αποστέλλεται στο Τραπεζικό Ίδρυμα για πίστοση στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα εντό των πρώτων τριών εργάσιμων ημερών κάθε μήνα. Οι δικαιούχοι που θα υποβάλουν αιτήσει έως 28 Φεβρουαρίου θα δουν στον τραπεζικό λογαριασμό του χρήματα για το τρίμηνο Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου έως τι 3 Μαρτίου. Τριπλή δόση έως τι 20 Μαρτίου θα λάβουν όσοι υποβάλουν αιτήσει έως τι 15 Μαρτίου. Για όλου του δικαιούχου που έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυση με πίστοση στο τραπεζικό λογαριασμό, η ενίσχυση των μηνών Μαου, Ιουνίου και Ιουλίου αποστέλλεται στο τραπεζικό ίδρυμα με προσπληρωμή έω 3 Μαου 23. Η ψηφιακή κάρτα αγορών μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καταστήματα λιανικού εμπορίου, τροφίμων, ιδίω σε παντοπολία, σούπερ μάρκετ, κροπολία, ζαχαροπλαστεία, καταστήματα γαλακτομικών, αρτοπία και διάφορα καταστήματα τροφίμων. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα παραμένει ενεργοποιημένη έω τι 31 Αυγούστου 2023 και μετά απενεργοποιείται. Περίπου 3,2 εκατομμύρια νοικοκυριά θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.